Το Εθνικό Ίδρυμα Ραδιοφωνίας παρουσιάζει το πολυθρύλιτο έργο της Πινελόπης Δέλτα. Τον καιρό του Βουλγαροκτών. Θεατρική διασκευή και προσαρμογή για το ραδιόφωνο Ιουλίας Ιατρίδη. Τον καιρό του Βουλγαροκτώνου. Λαμβάνουν μέρος με τη σειρά που θα ακουστούν οι καλλιτέχνες. Μάκης Ρευματάς ως αφηγητής. Δημήτρης Καλλιβοκάς Βασίλειος. Κώστας Καστανάς Κωνσταντίνος. Πάνος Βέλιας Βοτανιάτης. Ματίνα Καρά Αλεξία. Μαρία Βούλγαρη Αρχόντισσα. Κώστας Ριγόπουλος Μιχαήλ. Νίκος Τζόγιας Νικήτας. Γιώργος Χριστόπουλος Μεθόδιος. Γιώργος Μετσόλης Γρηγόρης. Φίβος Ταξιάρχης Ιβάτσης. Θεόδωρος Έξαρχος Δραξάνου. Χρήστος Τσάγκας Δαφνομήλης. Χριστόφορος Χιμάρας Χανιτζής. Στους άλλους ρόλους οι καλλιτέχνε: Λουκιανός Ροζάν, Νίκος Γαροφάλου, Βασίλης Γεωργιάδης, Γρηγόρης Τσουμάκης. Επιλογή μουσικής Ιφηγένειας Ευθυμιάτου Σπύρου. Επιμέλεια ήχων Δανάης Ευαγγελίου. Ρύθμισης ήχου Στέφανου Ευαγγελίου. Σκηνοθεσία Γιώργου Θεοδοσιάδη. Στο πρώτο μέρος του έργου, τον καιρό του Βουλγαροκτώνου, είδαμε πώς γλίτωσαν από τη φοβερή σφαγή που έγινε το 1004 στην Αδριανούπολη ο γιος του στρατηγού Κρινίτη Κωνσταντίνος και ο φίλος του Μιχαήλ Ιγερινός. Ο κατάσκοπος Νικήτας προστατεύει τα δύο αγόρια που βρίσκονται δούλοι του τσάρου των Βουλγάρων Σαμουήλ και ζουν στο βουλγαρικό στρατόπεδο. Ο ίδιος δε ο Νικήτας, όταν βρίσκεται ανάμεσα στους Βουλγάρους, χρησιμοποιεί το όνομα Ασάν. Στο στρατόπεδο λοιπόν του Σαμουήλ, φέρνουν μαζί με τους Έλληνες εχμαλώτους και το γέροντα Παγράτη με το κοριτσάκι την Αλεξία που σέρνει μαζί του και που τα δυο παιδιά, ο Μιχαήλ και ο Κωνσταντίνος, την είχαν τυχαία γνωρίσει την ημέρα της σφαγής στο παλάτι του Κρινίτη. Όταν ο Βασίλειος επιτίθεται ξαφνικά στους Βουλγάρους και τους κατατροπώνει στον αξιό, ο Νικήτας θέλει να πάρει τα δυο αρχοντόπουλα στο ελληνικό στρατόπεδο, αλλά ο στρατηγός Δαφνομήλης τον διατάσσει να τα κρατήσει κοντά του ανάμεσα στους Βουλγάρους και να τα μάθει την τέχνη του κατασκόπου. 10 ολόκληρα χρόνια περνούν από τότε. Ο Βουλγαροκτώνος συνεχίζει τις εκστρατείες του κατά των Βουλγάρων και ο Νικήτας υπηρετεί πάντα πιστά το βασιλιά του. Βρισκόμαστε στον Ιούλιο του 1014 στη θέση Κλειδίων, από όπου ο Βουλγαροκτώνος συνηθίζει να μπαίνει στα βουλγαρικά εδάφη. Οι Βούλγαροι το έμαθαν πια και έχουν οχυρώσει τη θέση με ξύλινα οχυρώματα, από όπου κατρακυλούν βράχους, ρίχνουν πέτρες και επιτίθενται στο στρατό του βασιλείου. Ο αυτοκράτορας του Βυζαντίου καλεί τους στρατηγούς του σε συμβούλιο. Όπως βλέπετε, δεν είναι δυνατόν να συνεχίσουμε αυτόν τον άνισο αγώνα. Ο εχθρός υπερτερεί με την οχύρωσή του. Σας εκάλεσα για να σας πω ότι ο σκοπός μου είναι να τραβηχτώ και να μην επιμείνω άλλο. Δεν θέλω να θυσιάσω ανώφελα το στρατό μου. Δέσποτα, μια χάρη σου ζητώ. Δώσε μου μόνο 3 μέρες ακόμα. Άφησε μου τον καιρό να ανέβω από την πίσω ράχη της Βαλαθίστης και να πέσω στις πλάτες τους. Και τότε είναι χαμένοι. Σε συγχαίρω, Νικηφόρε, ξηφία, για την αυταπάρνησή σου και το θάρρος σου. Είμαι όμως υποχρεωμένος να σου επισημάνω τους κινδύνους που διατρέχει σε μια τέτοια επιχείρηση. Αύγουστε, σε παρακαλώ, δώσε μου 3 ημερών διορία να δοκιμάσουμε και αυτή τη λύση. Έστω. Αλλά τότε θα πρέπει να σε βοηθήσουμε. Θα επιτεθούμε κι εμείς την ίδια ώρα από άλλα σημεία. Ωστόσο, ο Σαμουήλ θέλει να δημιουργήσει περισπασμό στον Βουλγαροκτώνο, επιχειρώντας να προσβάλλει ξαφνικά τη Θεσσαλονίκη με την ελπίδα ότι θα τη βρει ανυπεράσπιστη. Στρατηγός στη Θεσσαλονίκη είναι ο Θεοφύλακτος Βοτανιάτης, ένας από τους λαμπρότερους στρατηγούς του Βουλγαροκτώνου. Ο Βοτανιάτης γυρίζει σπίτι του. Είναι νύχτα. Σκοτάδι. Κάποιος νέος τον πλησιάζει. Αυτό το έγγραφο για σένα, στρατηγέ.
Ευχαριστώ, νεαρέ. Μα ποιος είσαι? Δεν έχει σημασία ποιος είμαι. Διάβασέ το. Είναι βιαστικό. Έφυγε. Παράξενο παλικάρι. Όμορφο και ευγενικό μου φάνηκε. Μα πώς έφυγε έτσι? Άφαντος έγινε. Έστω, για να δούμε τι λέει το έγγραφο. Εδώ κοντά στο λίχνο για να βλέπουμε. Θεοφύλαχτε Βοτανιάτη, το γεράκι σταμάτησε τον αετό και μάταια γυρεύει αυτός να ανοίξει δρόμο. Φύγε, πέταξε, φθάσε. Στο δρόμο σου σκόρπισε το σύννεφο που έρχεται να σε σαστίσει. Μην το περιφρονήσεις όμως. Είναι μαύρο και βαρύ. Πάρε τα μέτρα σου. Νι, όμικρον, αλφα. Υπασπιστής! Διατάξτε! Να οπλιστεί η φρουρά! Μαζέψτε τους στρατιώτες! Να μείνουν στα κάστρα παρά όσοι χρειάζονται για ώρα ανάγκης. Ο στρατός να είναι έτοιμος. Θα βγω στη μάχη. Μάλιστα, στρατηγέ! Μη βιάζεσαι, πατέρα. Πρόσεξε μήπως το μήνυμα που έλαβες ότι τάχα σταμάτησαν οι Βούλγαροι τον Αύγουστο στο κλειδίον και έχει ανάγκη από βοήθεια. Μήπως, λέω, το μήνυμα είναι καμιά παγίδα. Κοίταξε, γιέ μου, τα τελευταία γράμματα. Νι, όμικρον, αλφα. Νικά ο αετός. Είναι το σύνθημα των κατασκόπων μας. Τώρα ξέρω τι θα κάνω. Πρώτα ο Θεός, θα τους τσακίσω. Το τολμηρό επιχείρημα του Νικηφόρου πέτυχε. 29 Ιουλίου. Το σύνθημα δόθηκε. Πέφτει στις πλάτες του εχθρού. Τους κατασφάζει. Βάζει φωτιά στα ξύλινα χαρακώματα. Τα στρατεύματα των Ελλήνων κάνουν τέτοια θράψη, ώστε ακόμα λίγο να πιαστεί και ο ίδιος ο Σαμουήλ. Μόνος του σχεδόν, με το γιο του μόνο συνοδεία, ξέφυγε για να φτάσει στον Μπρίλ από ο τσάρος των Βουλγάρων, αποκαμωμένος και απελπισμένος. Ο λαμπρός στρατός του, το καμάρι και η δύναμη της Βουλγαρίας είναι κατεστραμμένος. Οι λίγοι που σώθηκαν γυρίζουν σκόρπια μπουλούκια στα βουνά, χωρίς αρχηγό να τους συγκεντρώσει. 15.000 εχμάλωτοι έμειναν στα χέρια του βασιλείου, που σαν είδε πως πάλι του ξέφυγε ο Σαμουήλ και πως τέλος δεν θα είχε ο πόλεμος αυτός, αποφασίζει να χτυπήσει τον τσάρο στην καρδιά με ένα απέσιο και φοβερό χτύπημα. Έδωσε διαταγή να χωρίσουν τους εχμαλώτους σε εκατοστές. Τους 99 από κάθε εκατοντάδα να τους τυφλώσουν και τον εκατοστό να τον αφήσουν με ένα μονομάτι για να οδηγεί τους υπόλοιπους ως την πατρίδα τους. Μετά τη νίκη του στο Κλειδίον, παίρνει κάμποσα φρούρια στο δρόμο και πολιορκεί τη Στρουμπίτζη. Δίνει οδηγίες καινούργιες στο Βοτανιάτη. Να στείλεις προσκόπους στο βουνό Δύσβατο. Να βεβαιωθούμε πως ο δρόμος είναι ανοιχτός από εκεί και τότε θα γυρίσουμε από την κοιλάδα του αξιού. Έστειλα κιόλας, Αύγουστε, και οι πρόσκοποι γύρισαν τώρα μόλις. Τι νέα φέρνουν? Λένε ότι τα μονοπάτια είναι κλεισμένα και οχυρωμένα με ξύλινα χαρακώματα. Αχ, έτσι. Πολύ καλά, πολύ καλά. Να πας λοιπόν εσύ μπροστά, Θεοφύλακτε Βοτανιάτη, να κάψεις όλα αυτά τα χαρακώματα και να ανοίξεις δρόμο για το στρατό. Μάλιστα, Αύγουστε. Πάει και αυτό. Έγινε. Ωστόσο, Βούλγαρο δεν αντάμωσα. Πάνε, χάθηκαν. Άνοιξε η γη και τους κατάπιε. Ώρα είναι να γυρίσω πίσω στη Τρουμπίτζη να πολεμήσω εκεί. Μια που εδώ έτσι σύντομα με λίγη φωτιά ξεμπερδέψαμε. Όμορφη είναι τούτη η ρεματιά. Τι χύμαρο στα βροντοκυλά εδώ το χειμώνα. Τι χαιρόμασταν να περάσουμε τέτοια εποχή. Αν κατέβαιναν πολλά νερά, δεν θα μπορούσαμε να διαβούμε από εδώ. Ιωάννη, για δεν μιλάς. Τι κοιτάς με τόσο προσοχή? Να, εκεί, στρατηγέ. Εκεί, μέσα στα χόρτα, για πρόσεξε. Στα χόρτα?
Ναι, ναι. Καλά λες. Κάτι σαν να σαλεύει. Ένα κεφάλι κοριτσίστικο. Με κατάμαυρα σγουρά μαλλιά. Καλά λες. Ναι, τη βλέπω. Σήκωσε τώρα το κεφάλι της. Κάπου κοιτάζει. Στρατηγέ. Στρατηγέ στο βράχο και ένας Βούλγαρος. Και έρχεται κατά μας με βιάση. Φυλάξου, στρατηγέ, να τον χτυπήσω. Όχι, μη! Για το Θεό, μη τραβάς! Αχ, αχ, τι έκανες, τι έκανες! Τον χτύπησες. Είναι το παλικάρι που στη Θεσσαλονίκη μου έφερε το μήνυμα. Για να δούμε. Ζει. Αχ, μέσα στο αίμα είναι. Ζει όμως. Αναπνέει. Θεοφύλακτη Βοτανιάτη. Ο Ιβάτζης. Γρήγορα φύγε ο Ιβάτζης. Πες μου, πες μου από πού έρχεται ο Ιβάτζης. Δεν μπορεί να μιλήσει, όμως σαλεύει τα χείλη του. Κάτι θέλει να πει. Να γυρίσω πίσω. Τίποτα. Μου θύμισε. Τρέξτε! Παρασύρετε τους άντρες στην έξοδο του στενού. Να μην μας κλείσουν εδώ. Βγείτε γρήγορα, γρήγορα! Κι εσύ, Θεοφύλακτε Βοτανιάτη, εσύ θα μείνεις. Ω, τη βοήθεια της Παναγίας, σταματήσω τον Ιβάτζη. Παράξενο όνομα. Κωνσταντίνε, Κωνσταντίνε, πονάς πολύ. Κωνσταντίνε, μίλησέ μου. Μίλησέ μου, Κωνσταντίνε. Αλεξία, Αλεξία, παράξενο όνομα. Στο στήθος το χτύπησε η Σαΐτα. Πάλι καλά, δεν πήγε βαθιά. Μιχαήλ, δώσε μου λίγο ξαντό ακόμα. Αμέσως. Έχασε πολύ αίμα. Δόξα τω Θεώ που προλάβαμε. Μιχαήλ. Εσύ. Συνέρχεται. Ναι, Κωνσταντίνε, εγώ. Και ο Νικήτας είναι εδώ. Μη μιλάς, μη κουνιέσαι. Μόλις τώρα καταφέραμε να σταματήσουμε το αίμα. Λίγο ακόμα να αργούσε το μήνυμά σου, δεν θα σε προφθαίναμε. Θα τελείωνες εδώ που έπεσες. Μήνυμα. Μήνυμα, εγώ. Ποιο μήνυμα? Εκείνο που έγραψε στο μαντήλι σου με το αίμα σου. Μην μιλάς, άσε καλύτερα. Άλλη ώρα μας λες πως έμαθες ότι βρισκόμαστε εδώ. Να ησυχάσει λίγο και να τον σηκώσουμε, Μιχαήλ. Ξύπνησες, παλικάρι. Τι κοιτάς? Καλά είσαι στα ρούχα χωμένος. Εδώ θα γιάνεις. Γυρεύεις τον αδερφό σου? Ναι. Τώρα θα έρθει. Πήγε να μάθει κάτι ειδήσεις. Ειδήσεις? Από πού? Δεν ξέρω. Γίνει και λέει μάχη κάπου εδώ κοντά. Αρχηγός των δικών μας ήταν ο Ιβάντζης. Βούλγαρος είναι ο καλόγερος. Καλό να μην μιλήσω άλλο. Το κεφάλι μου βαραίνει.
βαραίνει σαν να είναι γεμάτο μολύβι. Όχι, ας μη μιλήσω. Μη μου ξεφύγει καμιά λέξη ελληνική. Πήγαινε στην εκκλησιά, πάτερ Μεθόδιε. Ο Εσπερινός εσήμανε. Σαν πουλάκι κοιμάται. Αύριο κιόλα θα τον δεις να πάρει το καλύτερο. Μιχαήλ. Αχ, Κωνσταντίνε, τι τρομάρα πήραμε. Μα πες μου τι έτρεξε, πώς χτυπήθηκες. Πες μου εσύ πρώτα, πού βρίσκομαι. Στη μονή της Ελεούσας βρίσκεσαι. Εδώ σε φέραμε με τον Νικήτα. Μα πώς βρεθήκατε εσείς εδώ. Τυχερό ήταν. Ο Βοτανιάτης έστειλε τον Νικήτα στη Θεσσαλονίκη, όπως ξέρεις, και εγώ ξαναπήγαινα στον Πρίλαπο. Μα κάτι λόγια άκουσα εδώ και εκεί που με τρόμαξαν. Ο Βλαδισλάβ ήταν, λέει, στον Αξιό. Έμεινα. Κατασκόπευσε τα μέρη, πέρασε τη νύχτα στο δάσος μέσα σε ένα καλύβι που έστησα και το πρωί σήμερα βγήκα πάλι να κατασκοπεύσω. Ούτε Βλαδισλάβ είδα, ούτε τίποτα. Κι όμως κάτι έτρεχε. Το έβλεπα στα τρομαγμένα πρόσωπα των χωρικών. Και άξαφνα βλέπω μπροστά μου τον Νικήτα. Και εκείνος κάτι άκουσε. Ο Ιβάντζης είχε στήσει καρτέρι του Βοτανιάτη. Τρεχάτη πήγαμε στην καλύβα να πάρω το άλογό μου να ειδοποιήσω τον Βοτανιάτη. Εκεί βρήκαμε το μήνυμά σου. Η καταστροφή είχε πλακώσει. Ποια καταστροφή? Ο θάνατος του Βοτανιάτη. Σκοτώθηκε? Ο Θεέ μου, έφτασα λοιπόν αργά. Για το Θεό, για το Θεό, μην κουνάς. Έλα, 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 πλάγιασε. Ησύχασε, δεν κάνει. Μα πες μου, δεν το ξέρεις που σκοτώθηκε ο Βοτανιάτης? Όχι. Ήλπιζα πως τον πρόλαβα, πως σώθηκε. Βρισκόμουν στον δρόμο της Τρουμπίτζης όταν έμαθα τους σκοπούς του Ιβάντζη. Και σαν τρελός έτρεξα πίσω να ειδοποιήσω τον Βοτανιάτη. Μα με πήρανε για βούλγαρο και με σαΐτεψαν οι δικοί μας. Πρόλαβα να πω δύο λόγια του Βοτανιάτη, μα δεν κατάλαβε, φαίνεται. Ύστερα πια δεν θυμάμαι. Κάτι μπερδεμένα όνειρα έβλεπα. Την Αδριανούπολη, ένα κοριτσάκι, τη μητέρα μου. Για προσπάθησε να θυμηθείς. Έκανες κι άλλα πολλά πράγματα. Δεν θυμάμαι να έκανα τίποτα. Κι όμως, μου έγραψες πως βρίσκεσαι στο ποταμάκι, λίγο παραπάνω από το μέρος που σκότωσαν το Βοτανιάτη. Εγώ. Εσύ. Το έγραψες στο μαντήλι σου, με το αίμα σου. Και έβγαλες τη σαΐτα που ήταν μπηγμένη στο στήθος σου και έδεσες το κεφάλι σου. Εγώ, τη σαΐτα. Έδεσα το κεφάλι μου, εγώ. Ποιος άλλος? Ποιος σου έφερε την είδηση? Ποιος σου έφερε το μαντήλι? Μα αυτά πρέπει εγώ να σου τα ρωτήσω. Αυτός που σου τα έφερε, αυτός έπρεπε να κάνει κι όσα λες. Εγώ δεν έγραψα. Αφού σου λέω πως δεν ήξερα ότι σκοτώθηκε ο Βοτανιάτης. Μα θυμήσου καλά, Κωνσταντίνε. Αυτό που σε ρωτώ έχει μεγάλη σημασία, γιατί έκανες ένα λάθος. Έγραψες το μήνυμα ελληνικά. Σε ποιον το εμπιστεύτηκες? Σε ποιον το εμπιστεύτηκες? Ποιος σου έβγαλε τη σαΐτα? Ποιος σου έδεσε το κεφάλι? Αλεξία, παράξενο όνομα. Κωνσταντίνε, Κωνσταντίνε, πονάς. Κωνσταντίνε. Αλεξία, Αλεξία. Κωνσταντίνε, Κωνσταντίνε. Αλεξία, παράξενο όνομα. Ίσως ήταν η μητέρα που μου έβγαλε τη σαΐτα. Ίσως κάτι μάτια καστανά, μαύρα μαλλιά σκυμμένα επάνω μου. Δακρυσμένα μάτια. Δακρυσμένα. Τι λες? Δεν καταλαβαίνω. Ο Θεέ μου, παραμιλάει. Ένα χάδι μαλακό, μαλακό στο στήθος μου. Επί το πόνος. Μιχαήλ, εδώ είσαι, Μιχαήλ. Εδώ, ησύχασε, προσπάθησε να κοιμηθείς. Το κοριτσάκι τότε. Ποιο κοριτσάκι? Έλα, μη σκέφτεσαι, κοιμήσου καλύτερα. Τότε στην Αδριανούπολη, με τα κατσαρά μαλλιά. Πώς το έλεγαν. Ψήνεται ο δύστυχος στη θέρμη. Παραμιλάει. Θεέ μου, βοήθησε τον να γλιτώσει. Όλη τη νύχτα έμεινε ο Μιχαήλ κοντά στο φίλο του και κανένα δεν άφηνε να μπει στην κάμαρα. Ο Κωνσταντίνος παραμιλούσε
και ο Μιχαήλ τον φύλαξε στο πρωί. Μην τύχει και τον ακούσει κανένας πως μιλούσε ελληνικά. Τα ξημερώματα, σαν τον είδε να αποκοιμιέται, φώναξε τον πάτερ Μεθόδιο που τον είχε περιποιηθεί την παραμονή και βγήκε έξω να μάθει τίποτα καινούριο. Ύστερα από τα λόγια του Κωνσταντίνου, του είχαν μπει αμφιβολίες και αποφάσισε να πάει ο ίδιος να βεβαιωθεί αν είχε σκοτωθεί ο Βοτανιάτης με το σώμα του. Πήρε από τις πλαγιές και ακολουθώντας τα δεντροσκεπασμένα μονοπάτια, έφτασε στο μέρος όπου είχε γίνει η σφαγή των Ελλήνων. Αμφιβολία δεν έμενε. Κάτω στη ρεματιά, σωρί-σωρί στηβάζονταν τα πτώματα ως πέρα από τη στενή κοιλάδα. Γύρισε να φύγει, να επιστρέψει στο φύλο του, και μέσα από τα δέντρα κατέβαινε βιαστικά όταν άκουσε ομιλίες. Σταμάτησε και ακροάστηκε. Χώρισε λίγο τα κλαδιά και έκαμε λίγα βήματα προσεκτικά. Παρακάτω, πλάι στο δρόμο που κατέβαινε από τον αξιό, ήταν καθισμένη μια κόρη ως 15 χρονών και μπροστά της στέκονταν ένας καλόγερος με μακριά καστανά γένια. Τα ρούχα της κόρης ήταν χωριανής βουλγάρας, αλλά στο κεφάλι δεν φορούσε τίποτα και τα μαύρα μαλλιά της, πυκνά και σγουρά, μισοσκέπαζαν το πρόσωπό της, όπου γυάλιζαν δύο μεγάλα μαύρα σαν τρομαγμένα μάτια. Γιατί δεν θέλεις να μιλήσεις? Καταλαβαίνεις βουλγάρικα? Τότε πες μου, ποιος οδηγούσε τους στρατιώτες? Ο Δραγκομούτσος? Μην ήταν ο Νικουλιτσάς? Ο Βλαδισλάβ? Ούτε? Μην ήταν ο Ιβάτσης? Λοιπόν, ο Ιβάτσης ήταν. Και τώρα για πες μου, μήπως ξέρεις αν ήταν μαζί του ένας υπασπιστής του Σαμουήλ, κάποιος Ασάν? Μα σε καλό της. Στάσου, στάσου κοπέλα μου, στάσου μια στιγμή. Α, με το όνομα του Ασάν κατατρόμαξε. Γιατί άραγε? Πάει, έφυγε, χάθηκε. Μέγας είσαι κύριε, αλόκοτα φερσίματα. Πάλι δεν έμαθα αυτό που ήθελα. Κάποιος είναι εδώ. Νάτος. Φαίνεται πως δεν ήθελε να τον δω. Μα δε φταίω, σας κουντούφλησε κατηφορίζοντας και μου στείλει τις πέρδες μες στα ποδάρια μου. Ε, παλικάρι! Ο Άγιος Κύριλλος βοήθειά σου! Για πούμε το καλό! Τη γυλάδα κατεβαίνω. Εσύ, δάσκαλε? Είσαι της Μονής? Όχι, περαστικός. Κάποιον γυρεύω. Είσαι από τούτα τα μέρη? Όχι, περαστικός είμαι κι εγώ. Βρίσκομαι εδώ με τον αδελφό μου που πληγώθηκε χθες. Τον έχω στη Μονή. Α, έτσι. Έγινε μάχη χθες? Ναι. Ο Ιβάτζης είναι εδώ? Δεν τον είδα. Δεν είσαι με το σώμα του? Όχι. 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 Καλώς τον. Μη ρωτάς την τράβηξα με τον αδερφό σου. Με φώναξε, είπε τίποτα, μίλησε? Όλο το πρωί ήταν ήσυχος. Τον πήρα κι εγώ μια στάλα εδώ κοντά του. Μα είναι λίγη ώρα που ξύπνησε. Σε φώναξε. Σαν είδε πως είχες φύγει, ήθελε να σηκωθεί να φύγει κι αυτός. Είδα και έπαθα να τον βαστίξω στο κρεβάτι του. Και τι είπε? Τίποτα, τίποτα. Μόνο που σε γύρευε. Τον πλάγιασα με το στανιό και αμέσως, όπως βλέπεις, αποκοιμήθηκε. Άντε, άντε τώρα κάθισε. Πάω να φάω και έπειτα θα ανέβω πάλι και κατεβαίνεις εσύ. Ωραία. Πάλι καλά που δεν του ξέφυγε τίποτα. Ω Θεέ μου, ζωή κι αυτή. Για σένα, για το χατήρι σου Κωνσταντίνε, φίλε μου ακριβέ. Μονάχα για σένα περνάω ετούτη τη ζωή. Τι εξευτελισμοί, τι τραβήξαμε τόσα χρόνια. Του Σαμουήλ Πεδόπουλα. 10 χρόνια. 10 χρόνια αυτή η διπρόσωπη δουλειά. Ναι, 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 ξέρω. Είπες πως ήταν όμορφα έτσι στα κρυφά να υπηρετούμε την πατρίδα μας. Το έλεγε ο Νικήτας. Κι είμαστε πιο ωφέλιμοι παρά να πολεμούσαμε δίπλα στον αυτοκράτορα. Τώρα όμως, τώρα τι μας εμποδίζει πια να γυρίσουμε στο στρατό? Ξέρω, ξέρω, ξέρω. Πάλι θα μου πεις ότι είμαστε πιο χρήσιμοι έτσι. Αχ, τι καλό που μου κάνει να σου μιλάω. Να λέω ελληνικά. Στη γλώσσα μας ό,τι θέλω. Αυτά που ίσως δεν θα σου τα έλεγα ποτέ αν ήσουν καλά και ξύπνιος. Δεν την μπορώ αυτή τη ζωή, Κωνσταντίνε. Με βαραίνει. Κάθε μέρα με βαραίνει περισσότερο. Κι όμως, αν σε έχανα... Μα όχι, 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 όχι. Οτιδήποτε θα το κάνω για σένα. Οτιδήποτε. Αχ, φίλε μου, καλέ μου. Γιατί όμως να συνεχίζουμε αυτή τη σκλαβιά? Γιατί? Να ανοίξω το παράθυρο να πάρω λίγο αέρα.
Μπα, μια κοπέλα έρχεται στο μοναστήρι. Πλησιάζει. Είναι αυτή. Αυτή που μιλούσε πριν στο βουνό με τον καλόγερο. Χτυπάει την πόρτα. Της άνοιξα. Ένα σακί δίνει στον καλόγερο. Μπα, του δίνει πίσω τα χρήματα που της προσφέρει. Τι, δεν θέλεις παράδες? Θέλεις ψωμί? Όχι. Αμέ λοιπόν τι θέλεις? Αν κοιμάται. Μα για ποιον ρωτάς? Ένας ξένος. Αν είναι εδώ. Έχουμε τρεις ξένους. Ο ένας είναι παπάς και οι άλλοι δυο στρατιώτες. Α, για αυτούς ρωτάς? Ο ένας είναι πολύ άρρωστος. Λένε πως θα πεθάνει. Γι' αυτόν ήθελες να μάθεις? Ναι. Μπα, έφυγε τρέχοντας. Ας πάει στην ευχή του Θεού. Πάτερ Μεθόδιε! Ποιος φωνάζει? Εγώ, εδώ, από το παράθυρο. Πώς τα πάει τώρα ο αδερφός σου? Κοιμάται. Μα πες μου, ποια είναι αυτή που σου έφερε το σακί? Είναι η Βουβή. Ποια Βουβή? Δεν ξέρω, έτσι τη λένε όλοι. Και ποιον γύρευε? Ποιος την ξέρει? Είναι λίγο παλαβή, μα δεν πειράζει κανέναν. Γιατί ρωτάς? Τίποτα. Μάνα, τώρα που έφυγε στην πόρτα, έτρεξε λίγο και έπεσε εκεί χάμω και κλαίει δύστυχη. Κλαίει? Δεν σου το είπα, παλαβή είναι. Μα ποια είναι? Δεν ξέρω. Κάπου παρουσιάζεται εδώ, ύστερα πάλι χάνεται, μήνες ολάκερους. Ούτε από πού έρχεται ξέρω, ούτε ποια είναι. Είναι Βουλγάρα? Μπορεί. Μα γιατί ρωτάς? Για τίποτα. Μου φαίνεται πως την έχω ξαναδεί. Και βέβαια την είδες. Χθες βράδυ, την ώρα που κουβάλισες εδώ τον αδερφό σου, στεκόταν εδώ και κοίταζε. Κοίταζε παράξενα. Καλώς τους. Καλώς τον παπά. Πώς είναι ο αδελφός σου? Είναι πολύ ήσυχος. Ώρες τώρα κοιμάται. Τόσο που φοβάμαι. Κι εγώ δεν περιποιήθηκα ποτέ άλλοτε πληγωμένο. Δεν ξέρω. Για να δω εγώ. Εσύ, παπά Γρηγόριο, πού τα μάθες αυτά? Στη μοναξιά της μονής σου? Δεν έζησα μόνο στη μονή μου. Ταξίδεψα πολύ τα τελευταία αυτά χρόνια. Μου έτυχε να απαντήσω πολλές δυστυχίες και να νοσηλέψω πληγωμένους. Αφού θα δεις εσύ, παπά Γρηγόρη, τον πληγωμένο, να πάω εγώ κάτω που έχω μια δουλειά. Ναι, πήγαινε, πατέρ Μεθόδιε, θα μείνω εγώ. Για να δούμε λοιπόν, πώς πάει. Παναγιά μου, είναι βουτυγμένο το αίμα. Γιατί? Άνοιξε η πληγή του και πρέπει να πέρασε κάμποση ώρα. Γρήγορα, γρήγορα φέρτε μου ξεντό και πανιά και χλιαρό νερό. Ίσως προφταίνουμε ακόμη. Κωνσταντίνε. Μην κάνεις έτσι, δεν πέθανε ακόμα. Μπορεί και να σωθεί. Έλα, έλα, βάστα εδώ το κεφάλι του. Να του στάξω λίγο από αυτό το δυνατό κρασί ανάμεσα στα κλειστά δόντια. Έτσι, μήπως συνεφέρει. Πολύ ανήσυχος είναι. Μην του ξεφύγει κανένα παραμιλητό. Κι είναι εδώ ο καλόγερος, χαμένη πάμε. Μη σε κλετίζεσαι, μπορεί και να γιάνει. Αδερφός σου είναι? Ναι. Μιχαήλ. Μιχαήλ. Εδώ είμαι. Σύχασε. Κοιμήσου. Άσε τον, μην του μιλάς. Εγώ θα μείνω εδώ απόψε. Να, θα κάτσω πιο εκεί να ησυχάσω. Εκεί στη γωνιά. Αν δεις τίποτα με φωνάζεις. Θεέ μου, φύλαγέ τον. Φύλαγέ τον. Σώσε τον. Τι είναι αυτό το σφύριγμα? Κι άλλο. Αυτό είναι σύνθημα. Στο πίσω μέρος του μοναστηριού. Ο καλόγερος ωστόσο φαίνεται να κοιμάται. Ήρθε. Ήρθε. Η Βάτζη. Η Βάτζη. Ως και εδώ ήρθες να με βρεις. Ησύχασε, Κωνσταντίνε. Ησύχασε. Χριστέ. Ελληνόπουλα είσαστε λοιπόν. Το μαχαίρι μου. Το μαχαίρι μου. Μίλησέ του. Ησύχασε τον. Αν τον ακούσουν, χαθήκαμε. Είσαι κι εσύ Έλληνας? Είμαι. Το μαχαίρι μου. Βαρέθηκα τη σκλαβιά. Να φύγουμε, Μιχαήλ. Πρώτα εκδίκηση. Εκδίκηση. Έλα, Κωνσταντίνε, ησύχασε. Σύχασε, σε παρακαλώ. Τι του έκανες, παπά? Τι του έδωσες και ήπια? Μη μιλάς και έννοια σου.
Τώρα που ξέρω πως είστε Έλληνες, θα τον σώσω, πρώτα ο Θεός. Μα ποιος είσαι? Είμαι ο πάτερ Γρηγόρης από τη μονή του Αγίου Γρηγορίου της Πρέσπας. Εσύ, ο Γρηγόρης, ο φίλος του... Στο όνομα του Σωτήρα μας, μην ξέρεις τον Νικήτα? Ναι, τον ξέρω. Ο Κύριος με σπλαχνίστηκε, 10 χρόνια τον γυρεύω. Δεν συνηθίζω να ειδοποιώ. Σαν έρχομαι πρέπει να βρίσκω έτοιμο ό,τι χρειάζομαι. Τα ξημερώματα θα φύγω. Έχω ανάγκη από δύο άλογα. Βρείτε το που θέλετε. Πιο σιγά, σε παρακαλώ, αφέντη μου. Πιο σιγά. Έχουμε έναν άρρωστο και είναι πολύ βαριά. Μην τον ξυπνήσεις. Έναν άρρωστο. Καλό γερο. Όχι, όχι. Στρατιώτης είναι που πληγώθηκε στη μάχη της Ρεματιάς. Τι? Στρατιώτης. Στρατιώτης είπες δικός μας? Ναι, αφέντη. Παραμύθια. Κανένα στρατιώτης δικός μας δεν έπαθε τίποτα στη μάχη της Ρεματιάς. Σε κανένα καυγά θα την έπαθε. Ραξάν. Ναι. Φρόντισε να μάθεις που πληγώθηκε ο στρατιώτης και από ποιο σώμα είναι. Εγώ δεν έχω καιρό να χάσω με αυτούς. Πρέπει να πάω αμέσως να βρω τον Τζάρο. Με περιμένει. Ξέρεις ποιος είναι? Μες στον πυρατό του Κωνσταντίνος το ένιωσε. Είναι ο Ιβάντζης και μαζί του ο Δραξάν. Τι? Πήγε πάλι με τους Βουλγάρους ο Δραξάν? Τον γνωρίζεις? Ήμουν στη Θεσσαλονίκη τη δεύτερη φορά που τον έπιασαν και τον έφεραν πίσω. Δεν έτυχε να τον δω, μα έγινε μεγάλο σούσουρο. Ο αυτοκράτορας Βασίλειος τον συγχώρεσε πάλι για κατήρι της γυναίκας του που είναι Ελληνίδα. Μα του είπε, φαίνεται παστρικά και εξάστερα, πως αν τον ξαναπιάσει θα τον σουβλήσει. Ο Θεός να δώσει να μην τον ξαναπιάσει. Γιατί το λες έτσι? Τον γνωρίζεις? Η γυναίκα του είναι αδελφή μου. Α, τι δύστιχη. Σε πήρα για στρατιώτη Βούλγαρο. Γιατί φορώ τούτα τα ρούχα. Ύστερα από τη μεγάλη μάχη του Κλειδίου, σα βρεθήκαμε ελεύθεροι, τα φορέσαμε για πιο ασφάλεια. Μα αν η νίκη του Κλειδίου σα άφησε ελεύθερους, γιατί είσαστε λοιπόν εδώ? Μη ρωτάς για τη δική μας ιστορία. Είναι μακριά και μαύρη. Πες μου καλύτερα εσύ, ήρθες εδώ για να βρεις τον Νικήτα? Ναι, μην ξέρεις που είναι? Βρίσκεται τώρα στη Στρουμπίτζη, όπου έτρεξε σαν έμαθε το θάνατο του Βοτανιάτη. Μα σε 1-2 μέρες πιστεύω να γυρίσει. Τον βλέπεις συχνά? Τώρα τελευταία δεν τον βλέπαμε συχνά, μα εκείνος μας ανάθρεψε. Τον αδελφό σου και σένα? Είναι λοιπόν καιρός που τον ξέρετε. Δεν είναι ο Κωνσταντίνος αδελφός μου. Πα, τι είναι αυτό? Κάτι χτύπησε στο παράθυρο. Τώρα θα δούμε. Μήνυμα. Μήνυμα. Στην πέτρα δεμένο. Για να δούμε. Για να δούμε. Ο Δραξάν και ο Ιβάντζης είναι στο μοναστήρι. Μάθε για πού φεύγει ο Ιβάντζης και αν πάει μαζί του ο Δραξάν. Αύριο έλα στην καλύβα τον προλάβεις. Νι όμικρον αλφα. Παπα Γρηγόρη, ο Νικήτας δεν είναι στη Στρουμπίτζη. Ο Νικήτας είναι εδώ. Να τον δω. Όχι, όχι τώρα. Κλείσε το παράθυρο. Αύριο, αύριο σα μάθουμε. Thank you.